Έχω έρθει, Κατερίνα, πριν 14 χρόνια εδώ και τώρα στο μυαλό μου ήρθαν πολλές ωραίες αναμνήσεις. Βλέπω ότι το νησί έχει φτιαχτεί προς το καλύτερο, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από το νησί. 14 χρόνια. 14 χρόνια πριν έχω έρθει, ναι. Τα παλιά αυτά τα διατηρητέα πάλι έχουν όλα αναγεννηθεί. Τα δρομάκια είναι πάλι η ίδια, αυτό με το καλντερίμια, οι δρόμοι. Ναι, ναι. Είναι ένα πολύ... Έχουν κρατήσει πάρα πολύ ωραία το χρώμα, ναι, έτσι, και το χρώμα. Και εξακολουθούν, ναι, οι Σπέτσες, ναι, να είναι γραφικό νησί. Ναι. Και νομίζω ότι και επειδή είναι κοντά στην Αθήνα, γι' αυτό ακριβώς τραβάει και όλο αυτόν τον τουρισμό. Μπράβο. Είναι μπράβο. Πολύ κοντά στην Αθήνα, μπορεί κάποιος να πεταχτεί άνετα και αυθημερών. Μπορεί να έρθει το πρωί και να φύγει το βράδυ. Και πιστεύω ότι έχει και πολλούς ντόπιους που μένουν, έχει πολλούς κατοίκους. Ναι, ναι, 4-5 χιλιάδες, ναι, ναι, οι οποίοι μένουν χειμώνα καλοκαίρι. Και όταν ερχόμασταν, θυμάσαι που μας έλεγαν οι ντόπιοι ότι έχει πάρα πολλά παιδιά. Ναι. Αυτό, ναι, είναι ελπιδοφόρο και νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σε ένα νησί, να έχει πολλά παιδιά. Και για να τους κρατάει το νησί, άρα έχει ενδιαφέροντα και το ακριβώς, νησί. Γιατί ακριβώς, η νεολαία τώρα δεν την κρατάει τίποτα. Λοιπόν, αφήσουμε λίγο τις Σπέτσες και να πάμε να ξεκινήσουμε μια έτσι εφόλιστη ύλη. Ωραία. Συνέντευξη. Καταρχάς, τι φάση είσαι στη ζωή σου αυτή τη στιγμή? Εγώ πιστεύω ότι είμαι στην πιο κατασταλαγμένη, στην πιο όρημη, στην πιο ουσιαστική φάση. Ο Θεός μου έχει δώσει με απλοχεριά πολλά πράγματα και τον ευχαριστώ για αυτά. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια έδωσα στον κόσμο πράγματα που μίλησε πρώτα η καρδιά μου και η ψυχή μου. Ήταν όλα αλήθειες. Ο κόσμος τα δέχτηκε με αγκάλια όλα αυτά τα χρόνια και έχει και το όνομά μου και τα τραγούδια μου στα χείλη του. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Έχει διασκεδάσει ο κόσμος πάρα πολύ μαζί. Έχει χορέψει. Έχει χορέψει, έχει τραγουδήσει. Έχει τραγουδήσει, έχει κλάψει, έχει χωρίσει, έχει πονέσει, έχει ρωτήσει. Αισθάνθηκες ποτέ αντίποτα ότι έχεις κορεστεί από όλα αυτά? Δηλαδή, εξύπνησες μια μέρα και είπες, βαρέθηκα, κουράστηκα, τα έχω κάνει όλα, δεν έχει μείνει τίποτα που δεν έχω δοκιμάσει? Όχι, όχι, από τη δουλειά μου δεν έχω κουραστεί, γιατί την αγαπάω πάρα πολύ και από αυτή ζω και πιστεύω μου δίνει δύναμη, έτσι, να συνεχίσω όσο μπορώ να δίνω στους φίλους μου και στον κόσμο καλύτερα πράγματα, ωραιότερα τραγούδια. Άλλα πράγματα με έχουν κουράσει. Σαν τι σε έχει κουράσει? Με έχει κουράσει αυτή η μονοτονία της δουλειάς, αυτό το, η καθημερινότητα. Τα τελευταία χρόνια που δεν εμφανίζομαι πολύ συχνά, ίσως μου δίνει δύναμη και με ανανεώνει. Τα προηγούμενα χρόνια οι εμφανίσεις μου ήταν χειμώνα-καλοκαίρι, χειμώνα-καλοκαίρι, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα διάφορες περιοδίες. Και το νοτικό σε όλη αυτή την ιστορία, ποιο ήταν, η οικογένειά σου? Η οικογένεια, πιστεύω. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος? Είμαι 17 χρόνια παντρεμένος. 17 χρόνια παντρεμένος. 17 χρόνια. Θα σε ρωτήσω κάτι τώρα, θα πάμε σε πιο προσωπικό επίπεδο. Ναι. Αυτοί που λένε ότι, ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα και ότι μετά από χρόνια υπάρχει, ας πούμε, μένει μόνο μια συνήθεια. Mm. Τι είναι αυτό, αλήθεια ή ψέμα? Δεν ξέρω για αυτούς τι είναι. Για μένα πιστεύω ότι ήταν μια πολύ τονωτική ένεση που όλα αυτά τα χρόνια με έχει κρατήσει. Μετά τη γέννηση των δύο μου παιδιών, είναι πολύ σημαντικό. Η λέξη οικογένεια τώρα δεν ακούγεται. Πολύ σπάνια ακούω όπως και από συναδέλφους. Ναι. Τη λέξη οικογένεια δεν τη ζητάει κανείς πια. Και όταν λέω για οικογένεια, λένε, καλά, αυτός έχει οικογένεια. Ναι, δεν το περιμένουν από σένα. Δεν το περιμένει κανένας, γιατί ίσως είμαι από τα 10 ζευγάρια που έχουν μείνει στο χώρο, ναι, που έχουν κρατήσει τη γυναίκα τους ή έχουν κρατήσει τους άντρες τους. Μπορεί, ξέρεις τι, μπορεί και να μην περιμένουν από έναν άνθρωπο της νύχτας, ίσως, να είναι αυτό, οικογενειάρχης. Ναι, ναι. Γιατί συνήθως τη νύχτα, ξέρεις, και τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτήν. Ναι, έχουν πλάσει στο μυαλό, ναι, πολύ διαφορετικά. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε εσύ ξενίζεις, ας πούμε. Ναι, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό. Και πιστεύω ότι αυτό μου δώσει τη δύναμη έτσι να συνεχίσω. Αυτή η ηρεμία που όταν γυρίζω μετά από χιλιάδες προβλήματα που μπορεί να συναντήσει τη δουλειά σου και υπάρχει αυτή η ηρεμία στο σπίτι. Η αγάπη δεν απέχει και πολύ του ερωτά τα πομινάρια, δυο κομμάτια από γυαλί. Από το πάθος ως την τρέλα η
απόσταση μικρή είναι το ψέμα σου μαχαίρι που γυρνάει στην πληγή. Με μια καρδιά που δεν αντέχει άλλη σύγκριση και με ένα σώμα που διψάει για εκδίκηση. Ορκίζομαι να σε πληγώσω πως με πλήγωσες. Ορκίζομαι να σε τελειώσω πως με τελειώσες. Ορκίζομαι να σε πεθάνω πως με πέθανες. Ορκίζομαι να σε πονέσω πως με πονέσες. Θα μ' ακουμπάς μα δεν θα αγγίζομαι, θα φεύγω, θα εξαφανίζομαι. Ορκίζομαι, ορκίζομαι. Θα μ' ακουμπάς μα δεν θα αγγίζομαι, θα φεύγω, θα εξαφανίζομαι. Ορκίζομαι, ορκίζομαι. Απ' το χαμόγελο στο δάκρυ και ένα σκόπο στο λαιμό, άλλαξε θέση η αγάπη με έναν άρρωστο θυμό. Από το πάθος σου στην τρέλα η απόσταση μικρή είναι το ψέμα σου μαχαίρι που γυρνάει στην πληγή. Με μια καρδιά που δεν αντέχει άλλη σύγκριση και με ένα σώμα που διψάει για εκδίκηση. Ορκίζομαι να σε πληγώσω πως με πλήγωσες. Ορκίζομαι να σε τελειώσω πως με τελειώσες. Ορκίζομαι να σε πονέσω πως με πόνεσες. Ορκίζομαι να σε πεθάνω πως με πεθάνες. Θα μ' ακουμπάς μα δεν θα αγγίζομαι, θα φεύγω, θα εξαφανίζομαι. Ορκίζομαι, ορκίζομαι. Θα μ' ακουμπάς μα δεν θα αγγίζομαι, θα φεύγω, θα εξαφανίζομαι. Ορκίζομαι, ορκίζομαι. Είμαστε στις Πέτσες και τώρα έχουμε μπει μέσα στον Ταρσανά. Ένα πάρα πολύ όμορφο και γραφικό εστιατόριο στο παλιό λιμάνι. Και θα δούμε, μια και είμαστε εκπομπή Αλασπετσιώτα σήμερα, θα δούμε και πώς γίνεται το ψάρι Αλασπετσιώτα. Αυτή η συνταγή που όλοι την ξέρετε και την έχετε δοκιμάσει και γευτεί, αλλά δεν ξέρουμε αν ξέρετε να τη φτιάχνετε κιόλας. Γι' αυτό έχουμε εδώ τον Σταύρο. Καλημέρα. Καλημέρα σας, για Γιατζόγλου. Δεν θέλεις να σε λέω κύριε Σταύρο, εσύ με λες κυρία Γιατζόγλου. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, Κατερίνα. Κατερίνα. Λοιπόν, λέω να του κύριε Σταύρο, πήγα να του πω στην αρχή και μου λέει όχι κύριε Σταύρο, Σταύρο. Εντάξει Κατερίνα μου, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, καταρχάς πόσα χρόνια μαγειρεύεις? Μαγειρεύω σχεδόν 26 χρόνια. 26 χρόνια. 26 χρόνια. Λοιπόν, ψάρι Αλασπετσιώτα. Είναι πολύ διάσημη συνταγή, βεβαίως, αλλά... Βεβαίως. Είναι πολύ διάσημη αυτή η συνταγή που θα δώσουμε τώρα εδώ πέρα, να την καταλάβει ο κόσμος. Στο ζητάνε, στο ζητάνε, βεβαίως, αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα προχθές είχαμε ένα τραπέζι εδώ πέρα και τους είχα φτιάξει ένα φαγκρί 2,5 κιλά. 2,5 κιλά. Λοιπόν, τι χρειάζεται, για λέγε τώρα εδώ να ξέρουμε ακριβώς τις ποσότητες. Εδώ πέρα έχουμε όλα τα υλικά που πρέπει να γίνει η αλασπετσιώτα. Αρχικά, εδώ είναι ένα κουτί κονκασέ. Αποφλοιωμένα ντοματάκια. Αποφλοιωμένα ντοματάκια. Ωραία, λοιπόν, πολύ ωραία.
Εδώ είναι φρέσκια ντομάτα, δύο φρέσεις ντομάτες ψιλοκομμένες. Μάλιστα. Τις ρίχνουμε μέσα κι αυτές. Συνεχεία. Παίρνουμε το κρεμμύδι από εδώ πέρα. Πόσο κρεμμύδι, εδώ είναι αρκετό, εδώ, ε? Ναι, εδώ είναι τρία κρεμμύδια περίπου. Τρία κρεμμύδια για την νοικοκυρά να βάλει. Τρία κρεμμύδια. Σταύρο, να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα υλικά που βάζουμε είναι για ψάρι πόσο μεγάλο? Αυτό είναι περίπου εκεί πέρα, είναι στο ένα κιλό είναι εκεί πέρα το ένα ψάρι. Κιλό αυτό. Ψάρι, ένα, λοιπόν. Ένα κιλό ψάρι. Ωραία. Αυτό. Άμα θέλουμε για πιο μεγάλο ψάρι, θα βάλουμε πιο θα πολλά υλικά. Θα πιο πολλά υλικά. Ωραία. Για αυτό το ψαράκι. Πόσα κρεμμύδια βάλαμε εδώ τώρα? Εδώ είναι γύρω 2,5-3 κρεμμύδια εδώ πέρα. Τρία κρεμμύδια. Χοντρικά. Τρία κρεμμύδια. Ωραία. Εδώ έχουμε λίγο πιπεριά. Πιπεριά πράσινη. Πράσινη, μάλιστα. Μία πιπεριά νομίζω. Μία πιπεριά είναι εδώ πέρα. Εδώ έχουμε 4 κελίδες σκόρδο. 4 κελίδες σκόρδο. Ωραία. Εδώ έχουμε το μαϊντανό. Το ρίχνουμε μέσα σε αυτό. Αρκετό μαϊντανό. Ένα μπολάκι. Ένα μπολάκι μαϊντανό. Εδώ έχουμε λίγο πελτέ. Επειδή δεν κοκκινίζει πολύ το κονκασέτα από φλοιωμένα ντοματάκια, ρίχνουμε λίγο πελτέ, ναι, για να μας γίνει κόκκινο το φαγητό. Ωραία. Το ρίχνουμε μέσα κι αυτό. Εδώ έχουμε λίγο αλευράκι. Δύο-τρεις κουταλιές, ναι, σούπας. Κουταλιές σούπας. Ναι, δύο κουταλιές σούπας. Ρίχνουμε λίγο αλευράκι εδώ πέρα για να μην μας γίνει αραιή η σάλτσα. Ωραία, και βάζεις και νερό. Βάζω λίγο νεράκι. Σταύρο, το πέρα. Ψάρι που έχουμε εκεί, τι ψάρι είναι? Είναι φαγκρί. Είναι φαγκρί. Είναι πολύ νόστιμο. Είναι πολύ. Συνήθως πολύ... με φαγκρί το φτιάχνεις. Φαγκρί, συναγκρίδα, σφυρίδα, αλλά συνήθως αυτό πάει. Φαγκρί, ναι. Μου είχαν φέρει και εμένα ένα φαγκρί, αλλά δεν σε είχα γνωρίσει τότε. Πώς να κάνω το αλασπετσιώτα? Και το έβαλα απλά στο φούρνο. Θα το δεις τώρα και θα το καταλάβεις να το φτιάχνεις. Βάζουμε το λάδι εν συνεχεία, 1,5 φτιτζάνι λάδι, ελαιόλαδο πάντοτε. Αγνό ελαιόλαδο. Αγνό ελαιόλαδο. Ωραία. Για να γίνει νόστιμο το φαγητό. 1,5 φτιτζάνι λάδι. Το αλατοπίπερο. Εδώ είναι το αλάτι. Α, αρκετό βάζεις. Όχι πολύ αρκετό, εντάξει. Πιπέρι άσπρο. Πιπέρι άσπρο. Πιπέρι άσπρο, Σταύρο. Γιατί έχει αλαφριά, είναι ελαφρύ. Για να μην γίνεται βαρύ, ναι, το φαγητό. Για να μην γίνεται βαρύ το φαγητό, μάλιστα. Ναι, ανακατεύουμε εδώ πέρα. Να έχει γίνουν... γίνει... Πολύ ωραίο. Να το δεις και τώρα, το βάλουμε στο καυσί μέσα. Ξεχάσαμε κάτι να βάλουμε. Ναι, τι. Τι είναι αυτό? Είναι κονιάκ. Είναι κονιάκ. Και κονιάκ θα βάλουμε και μέσα. Και κονιάκ. Είσαι σίγουρος? Ένα φλιτσανάκι του καφέ περίπου. Αυτό είναι, ορίστε. Αυτό το ρίχνουμε για να σπάσει τη μυρουδιά του αλευριού. Α, μάλιστα. Αυτό το σκοπό έχει το κονιάκ. Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε εδώ στον κόσμο ότι εμείς ήδη έχουμε ετοιμάσει ένα μεγάλο φαγκρί αλασπετσιώτα και το έχουμε βάλει στο φούρνο. Οπότε θα το δούμε σε λίγο έτοιμο. Να, να πάμε εκεί πέρα στο ταψί που έχω το ψάρι. Βέβαια. Γέλα εδώ. Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο από κάτω από τη γέμιση που έχουμε εδώ πέρα. Ναι. Για να μην μας κολλήσει. Ναι, στρώνουμε, βέβαια. Στρώνουμε κάτω το ταψάκι. Μάλιστα. Για να μην μας κολλήσει, έτσι, Σταύρο. Ναι, για να μην κολλήσει το ψάρι. Ωραία. Παίρνουμε και βάζουμε το ψάρι. Ορίστε, εδώ το βάλαμε το ψάρι. Ναι. Και ρίχνουμε όλη τη γέμιση από πάνω. Ναι. Και το ψάρι κάνει ντους μετά. Το ψάρι βράζοντας εδώ θα γίνει σπετσιώτα. Σταύρο, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις. Από ποιον βγήκε η συνταγή και πότε το περίμενα. Το περίμενα και το έλεγα το πρωί στα παιδιά. Α, για πες μου. Αυτό το ψάρι το λανσάρισε ένας σπετσιώτης ονομαζόμενος Ζαμάς. Ζαμάς, πριν εστιάτορ... πόσα χρόνια. Πρέπει να είναι 50 χρόνια, κάπου εκεί πέρα. 50 χρόνια. Πρέπει να είναι. Και... είχε εστιατόριο κάτω στην Τάπια και το λανσάρισε αυτός. Το ονόμασε αλασπετσιώτα. Δηλαδή έκανε, ας πούμε, την εφεύρεση. Αυτό σκέφτηκε το ίδιο. Και αυτός. Εμπνεύστηκε αυτή τη συνταγή και άρεσε στον κόσμο. Πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ, πάρα πολύ. Έγινε τα χρόνια εντωμεταξύ. Είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα, τέλος πάντων. Αλλά το μοναδικό που έτρωγαν είναι αυτό. Δηλαδή 80% έτρωγαν. Σπετσιώτα. Ναι, γιατί δεν υπάρχει. Το έφτιανε πολύ ωραία. Κόσμος που δεν ξέρει, ναι, το αλλά σπετσιώτα. Και το κάνουμε και εμείς και στην Αθήνα. Εδώ και σε όλες τις πόλεις. Τέσσερις φέτες ντομάτα. Για να καλυφθεί το ψάρι και να μην το κάψει.
Για να γίνει για να και μην όμορφο. Το κάψω, το βεβαίως, προστατεύουμε ναι, τώρα. Ναι, το προστατεύουμε, βέβαια. Μάλιστα. Δεν μου λες και το βάζουμε στο φούρνο, στο φούρνο. Πόση λοιπόν, ώρα. Τώρα θα σου πω. Λοιπόν, εδώ απάνω δίνουμε λίγο λαδάκι για να μην καούν οι ντομάτες. Α, για να μην καούν οι ντομάτες. Να μην καούν οι ντομάτες. Λοιπόν, εδώ είναι ο φούρνος. Το μοστάτο το βάζουμε σε 20 λεπτά. 20 λεπτά μόνο. Σε 20 λεπτά. Σε βαθμούς 250. 250, 20 λεπτά, τόσο λίγο. Τόσο λίγο. Αυτό το ψάρι θέλει τόσο λίγο. Αυτό έκανε. Αυτό... 20 λεπτά έκανε. 20 λεπτά. Να παρουσιάσουμε το. Θα σας δείξουμε σε λίγο. Σε λίγο. Λοιπόν, μάλιστα. Για πάμε να το βάλουμε, λοιπόν, Σταύρο μου. Παίρνουμε το ψάρι από εδώ. Το βάζουμε στο φούρνο. Έχω βάλει εγώ το θερμοστάτο εκεί πέρα, 22 ωραία. Είναι τέλος πάντων. 250 βαθμούς ναι, λοιπόν, 250 βαθμούς 20 λεπτά. Σε 20 λεπτά. Λοιπόν, σε 20 λεπτά. Λεπτά να ψηθεί το ψάρι, σε μισό λεπτό θα σας δείξουμε τι έχουμε φτιάξει αλλά σπετσιώτα. Ποιο ήταν το αρχαίο όνομα των σπετσών, γνωρίζετε? Από ό,τι ξέρω εγώ, όπως την έμαθα, μόνο σπέτσες την ξέρω. Το κανονικό όνομα σπετσών είναι Πιτιούσα. Πιτιούσα. Δεν το ξέρω. Πιτιούσα. Από πού βγαίνει αυτό το Πιτιούσα? Πιτιούσα βγαίνει από το πολύ πράσινο, πολλά πεύκα που είχε το νησί. Πιτιούσα. Με κανονικά είναι πέτσα και μετά Πιτιούσα. Πιτιούσα. Και σημαίνει πευκό φυτί. Πιτιούσα. Μπομπολιένας. Όχι, δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν γνωρίζω. Sorry, we're not Greek. Πιτιούσα είπα. Όχι. Το αρχαίο όνομα των σπέτσων, ξέρετε? Πιτιούσα. Πιτιούσα. Σοκράτησα, παρακαλώ. Πιτιούσα. Από πού βγαίνει Πιτιούσα, ξέρεις? Νομίζω από τα πεύκα. Πιτιούσα. Σταύρο μου, πες μου σε παρακαλώ, το φαγκρί τώρα που θα βγάλουμε, ποιος το έχει ψαρέψει? Το φαγκρί που έχουμε στο φούρνο και θα βγάλουμε τώρα και θα δείξουμε στον κόσμο, ναι. Το έχουν ψαρέψει οι διοκτήτες του καταστήματος, του Ταρσανά. Έχουν καεί και έξω και ψαρεύουνε. Έχουν καεί και το κυραργυρό έξω, ναι. Πάνε ψαρεύουνε και φέρουν τα ψάρια εδώ και είναι ολόφρεσκα. Δηλαδή από την παραγωγή στην κατανάλωση. Ναι, γιατί εδώ στον Ταρσανά που είμαστε, στο παλιό λιμάνι στις Πέτσες, έξω ακριβώς μόλις ανοίγεις την πόρτα, μπλουμ, θάλασσα. Είναι δικά μας τα ψάρια εδώ, είναι ναι. Δικά μας. Τα ψαρεύουν τα παιδιά. Πολύ ωραία. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Και θα δείξουμε και το καίκι τώρα. Θα το δείξουμε έξω μετά το καίκι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Το έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ψάρι τώρα, το εκπληκτικό, το φαγκρί αλλά σπετσιώτα. Βεβαίως. Λοιπόν, μου έχει σπάσει τη μύτη, Σταύρο λοιπόν, μου. Άνοιξε. Το ψάρι που προετοιμάσαμε. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Του είχε ανοίξει του Θεοδός τώρα η όρεξη. Ξέρεις, λοιπόν, μπορεί να αφήσει να την κάμερα τώρα. Και να μείνουμε γρήγορα. Ναι, να το βγάλουμε, μπράβο. Ό,τι προλαβαίνουμε, γιατί μπορεί να μας αφήσει χωρίς κάμερα εδώ και να πέσει να τρώει το ψάρι. Λοιπόν, έχουμε και αυτό. Βέβαια, να το βγάλουμε. Άσε που μπορεί να του πέσει η κάμερα μέσα στο ψάρι. Πρόσεχε. Και να γίνει μετά φορητή αλλά σπετσιώτα η κάμερα. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ. Το βάζουμε μέσα στην κατέρα το ψάρι. Καλά, έχει γίνει εκπληκτικό, ε. Πω, σπάει μύτη. Σου είπα, είναι πολύ ωραίο το ψάρι. Και παίρνουμε, να, εδώ, με την, με αυτό μπορείς. Με τη σπάτουλα. Με τη σπάτουλα. Θα πάρω ένα κουτάλι τώρα. Κοίτα, τελειομανής, θέλει να πάρει το κουτάλι, έλα. Βέβαια. Θα γίνει σωστή δουλειά. Πω. Σούπερ. Εκπληκτικό. Λοιπόν, για λέγε λίγο τη συνταγή από λοιπόν, την αρχή, συνταγή, να τη γράψουν ναι, οι κυρίες. Είπα, ναι. Λοιπόν, η συνταγή είναι ναι. Δύο κρεμμύδια, είπαμε, ναι. Μεγάλα. Τέσσερις φελίδες σκόρδο, ναι. Ένα κουτάκι κονκασέ. Από κρυαμένα ντοματάκια, από ναι. Κονκασέ. Δύο ντομάτες ψιλοκομμένες. Δύο ντομάτες ψιλοκομμένες. Αλάτι πιπέρι. Αλάτι πιπέρι, μαϊντανό. Μαϊντανό. Απαραίτητο. Ναι. Λαδάκι. Λίγο πιπεριά, πράσινη, ναι. Φρέσκια. Δύο... Και τέσσερις φελίδες σκόρδο. Το είπαμε αυτό, και... δύο φλιτζάνια λάδι και λίγο κονιάκ. Μην ξεχάσουμε το κονιάκ, γιατί το κονιάκ... Απαραίτητα. Σπάζει τη μυρωδιά του αλευριού. Σπάζει δεν καταλαβαίνεις του τρως αλεύρι μέσα. Ωραία. Σκεπάζουμε μετά με τέσσερις κομμάτια ντομάτες ντομάτες το ψάρι για να το προστατέψουμε. Το μαθαίνω απ' έξω τώρα ναι, για να εντάξει, το φτιάχνω. Θα σου δείξω κι άλλα τώρα. Λοιπόν, πάνε ρίχνουμε άλλα. Λάδι για να μην καούν οι ντομάτες. Μπράβο. Πάνε κι άλλα τα πράγματα εδώ πέρα. Α, πηγαίνουν κι άλλα πράγματα. Α, θα το διακοσμήσουμε.
Ε, βέβαια. Λοιπόν, και το αφήνουμε 20 λεπτά στους 250 βαθμούς. 200 εδώ. Ωραία, μόλις γυρίσω στην Αθήνα, αλλά σπετσιώτα. Θα βρω ένα ψάρι και θα το κάνω αλλά σπετσιώτα. Να και να με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις, ναι, να σου πέτυχε η συνταγή. Α, κάνεις και κολπάκια εδώ. Έχεις κόψει το πορτοκάλι και το γυρνάς Τσάρλεστον. Ε, βέβαια. Μάλιστα. Θα δείξουμε στον κόσμο ωραία πράγματα. Ε, γι' αυτό έχεις κόσμο εδώ στην Ταρσανά. Κάνεις τέτοια, πώς να μην έρχεται ο κόσμος. Είμαστε έτοιμοι, ορίστε. Πάρα πολύ ωραίο. Εκπομπή αλλά σπετσιώτα, φαγκρή αλλά σπετσιώτα με τον κύριο Σταύρο εδώ μαζί. Γεια σας.